Εδώ μεσημέρι, μέχρι χθες νικητή, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν γνωρίζαμε ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρίας. Σήμερα λοιπόν γίνεται μεσοφότερη, είναι από την ομάδα Κύπρος Ώρα 0. Είναι οι διοργανωτές της εκδήλωσης διαμαρτυρίας εδώ έξω από την νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας. Και το κάλεσμα έχει γίνει μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής εκδικτύωσης. Άρα λοιπόν διευκρινίστηκαν αυτά τα δύο πράγματα. Έχουμε πάρει δηλώσεις, θα τις ακούσουμε αργότερα. Εμείς να πούμε ότι είναι ισχυρή η αστυνομική δύναμη η οποία βρίσκεται εδώ. Έχει αποκλείσει το χώρο μπροστά από την είσοδο της νομικής υπηρεσίας και δεν επιτρέπει σε κανέναν να μπει. Εκτός από την τριμελή ομάδα των διοργανωτών, η οποία επισκέφθηκε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και όπως πληροφόρμαστε έχει αφήσει το σχετικό επώνυμα με το οποίο διαμαρτύρονται για την κατάσταση της οικονομίας, για την οποία όπως αναφέρουν σε σχετικό επώνυμα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα τα τελευταία δύο χρόνια. Κρατούμε λοιπόν περίπου 100 είναι οι διοργανωτές. Είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Οι διαμαρτυρόμενοι κρατούν πλακάτ με τα οποία γράφουν κληρίδι παρετήσου, μας απόδειξες ότι είσαι ανάξιος. Κύριε Γενική, πες μας σε ποια τράπεζα εργάζεται το γιο σας. Οι ένοχοι να επιστρέψουν τα χρήματα. Ο λαός περιμένει εξηγήσεις από τις καταγγελίες της Ροδοκρήτου για την καλύπτωση της καταστροφής της οικονομίας της Κύπρου και διάφορα άλλα. Στο επόμενο του Ελληνική θα πούμε ότι αναφέρουν ότι απαιτούν την άμεση παρέτηση του Γενικού Εισαγγελέα από το αξίωμά του, διότι όπως αναφέρουν έχουν περάσει δύο χρόνια από τη μέρα που οι τράπεζες της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής κούρεψαν και έκρεψαν τα χρήματα του κόσμου, χωρίς κανείς από αυτούς να λογοδοτήσει για αυτόν τον λόγο. Πριν από ένα χρόνο αναφέρουν, είχε συσταθεί ομάδα επίδεκτων αστυνομικών για διερεύνηση των σκανδάλων. Η πιο πάνω ομάδα που βρίσκεται από τις δικές σας οδηγίες, θα πούμε ότι η ιστορία αυτή αναφέρεται το επόμενο στο Γενικό Εισαγγελέα. Εδώ και ένα χρόνο και για τους λόγους που πάλι μόνο εσείς γνωρίζετε, βρίσκεται σε αδράνεια και εσείς δείχνετε πλήρη αδιαφορία. Έχουμε οδηγηθεί, αναφέρουν οι διαμαρτυρόμενοι, στη φτώχεια, στη μιζέρια και στην εξασφίωση και εσείς, αντί να τους τιμωρήσετε, όπως αναφέρω το επώνυμο απευθείας στην Κορυφαία, δίνετε από τον καιρό που διορίστηκατε προθεσμία από εβδομάδα σε εβδομάδα. Θεωρούμε ότι αποτύχατε στην εκτέλεση του ζητήματός σας και σας παρακαλούμε να υποβάλλετε την παρέτησή σας. Αυτά λοιπόν, αυτά αναφέρονται στο επώνυμο το οποίο έχουν παραδώσει στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στο γραφείο μάλλον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Θα πούμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα έρθουν λίγοι ακόμη οι οποίοι θα συμμετέχουν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται αυτή την ώρα έξω από την νομική υπηρεσία. Η εκδήλωση διαμαρτυρίας και οι οποίοι συμμετέχουν, θα πούμε ότι είναι καθαρά ειρηνική, δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε φωνές, ούτε αυτά που συνήθως γίνονται σε κάποιους τέτοιου είδους διαμαρτυρίες ή έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον εκεί τα τελευταία χρόνια να γίνονται σε τέτοιου είδους διαμαρτυρίες. Υπάρχει λοιπόν ηρεμία, υπάρχει ήπιο κλίμα και μια ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο σύνδεσμος κατόχων αξιογράφων δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όλο αυτό που γίνεται τώρα στη Γενική Εισαγγελία. Μάλλον μου επιτρέπεις να πούμε ότι υπάρχουν και ορισμένα μέλη του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων, αλλά εξ όσων πληροφορηθήκαμε μιλώντας μαζί τους. Είναι καθαρά από προσωπικό ενδιαφέρον και από δική τους πρωτοβουλία. Από προσωπικό ενδιαφέρον ακριβώς και δική τους πρωτοβουλία δεν υπάρχει. Δηλαδή, επίσημη συμμετοχή του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που παρακολουθείτε αυτή την ώρα. Που είναι σε εξέλιξη. Ωραία, μπορούμε να δούμε και τις εικόνες ξανά και από ό,τι φαίνεται η αστυνομία εκεί πήρε τα μέτρα της Δημήτρη για κάθε ενδεχόμενο. Η αστυνομία έχει αποκλείσει, όπως έχουμε πει, τον δρόμο μπροστά από την είσοδο της νομικής υπηρεσίας για πάνω ενδεχόμενο. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία βεβαίως δεν έχει χρειαστεί μέχρι τώρα να παρέμβει ούτε να επέμβει σε οτιδήποτε. Είναι καθαρά ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας, όπως ήδη έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, εντός της Γενικής Αγγελίας, ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις συσκέψεις που είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε πληροφορίε, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Υπάρχουν συσκέψεις, βρίσκονται σε εξέλιξη συσκέψεις, απλώς δεν γνωρίζουμε σίγουρα. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο αυτή την ώρα, Νικήτα, είναι εδώ στην νομική υπηρεσία, είναι εάν έχει κλειστεί και αυτό θα προσπαθήσουμε να μάθουμε κι εμείς, ή αν έχει οριστεί κάποιο ραντεβού του Προέδρου της Δημοκρατίας με το Γενικό Εισαγγελέα. Ίσως να είναι αυτό το οποίο απασχολεί περισσότερο αυτή την ώρα. Να δούμε δηλώσεις, ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε αρκετές φορές. Πρώτον, για τη διαπλοκή του κατεστημένου του οικονομικού και του κομματικού που κατάστρεψαν τον τόπο μας, την καθυστέρηση στο να διεκπαιρεώσει η νομική υπηρεσία τις υποθέσεις οι οποίες έχουν σχέση με την καταστροφή που ήρθε ο τόπος μας. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι τα όπλα δεν μπορούμε να τα πιούμε. Εμείς εγεράσαμε, αλλά αν χρειαστεί μπορούμε να τα πιούμε. Πού είναι τα λεφτά του Κυπριακού λαού, πού είναι τα λεφτά της Λαϊκής? Τώρα να απογυρεύει ο Γενικό Εισαγγελέα να κάνει. Να κατεβεί κάτω, δηλαδή. Να απαιτήσουμε την παρέτηση του Γενικού Εισαγγελέα, γιατί με τις δικές του πράξεις έφτασε τα πράγματα εδώ που τα έφτασε και δεν απαιτεί την τιμωρία των ενόχων. Όποιος προσπαθεί να κάνει σωστά και τίμια τη δουλειά του με στον τόπο που βρίσκει τον πελάν του. Ο Θεός να βάλει ο χέρι του και αλληλεπιδεί τον κόσμο τον ατό. Ο κόσμος απαιτά όλα να
έχουν στη χώρα και όλοι να δικαστούν. Όχι μερικοί να πάσουν θύμα και άλλοι να πιάνουν από πάνω που πάνε πάνε. Εγώ πολέμησα, κάθομαι 7 με 8 μήνες, δεν έχω δει ανεργιακά, δεν έχω δει τίποτε. Ζω σε μία μπαράγκα με μία λάμπα του πετρελαίου. Περιμένουμε να ανοίξει σεζόν στην επαρχία να μοχώσουμε να δουλέψουμε να φάμε. Ακούμε τώρα όλα όσα αυτά γίνονται και λες πού, τι γίνεται. Η βάρκα έκατσε. Τελείωσε, πρέπει να κάνουμε